Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που αφορά τους κοραλιογενείς υφάλους, καθώς ομάδα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο του Λίτς, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Τέξας και το Πανεπιστήμιο James Cook χρησιμοποίησε κάποιες πρόσφατες προβλέψεις στο μέτωπο κλιματικών μοντέλων. Και τι επιβεβαίωσε? Ότι αν η παγκόσμια θερμοκρασία αυξηθεί κατά 1,5 βαθμό, αυτό το γεγονός θα είναι καταστροφικό για τα κοράλια, σε παγκόσμια κλίμακα βέβαια. Θέλω να πάμε λίγο να συζητήσουμε με την κυρία Μαρία Σαλομίδη, είναι ερευνήτρια θαλάσσιας οικολογίας του ΕΛΚΕΘΕ. Την καλησπέρα μας, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Διαπιστώνουμε, χωρίς να είμαστε ειδικοί, χωρίς να είμαστε επιστήμονες, ότι ακόμα και αν πιάσουμε τους στόχους στο μέτωπο της αύξησης της θερμοκρασίας, έχουν προηγηθεί και κάποιες διεθνείς διασκέψεις για το κλίμα, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι σοβαρότατες. Και να το χαρακτηριστικό παράδειγμα με τα κοράλια. Είναι ακριβώς αυτό που λέτε, γιατί αυτή η αύξηση του 1,5 βαθμού Κελσίου για το οποίο συζητάει το άρθρο είναι βέβαια η Συμφωνία των Παρισίων και το θερμοκρασιακό εύρος, το οποίο έχουμε συμφωνήσει ότι θα περιορίσουμε την κλιματική αλλαγή. Έτσι. Ναι. Οπότε, σύμφωνα λοιπόν με τις προβλέψεις και τα στοιχεία του άρθρου, φαίνεται ότι ακόμα και αυτόν τον αγώνα ταχύτητας να προσπαθήσουμε να κάνουμε που δεν κάνουμε, εξακολουθούν τα πράγματα να είναι πάρα πολύ άσχημα για τη θάλασσα και τη φύση γενικότερα. Μάλιστα, το παράδειγμα με τα κοράλια, για πείτε μας, ένα ποσοστό 98%, αν δεν κάνω λάθος, αναμένεται να εξαφανιστούν, να καταστραφούν, και αν ναι, για ποιους λόγους? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα θέμα, γιατί κυκλοφόρησαν και διάφορα άρθρα στον τύπο και τα λοιπά, ότι όλα τα κοράλια θα εξαφανιστούν και τα λοιπά. Αυτό γενικά είναι, ξέρετε, στη φύση δεν ισχύει ποτέ, διότι τα κοράλια είναι ένα είδος ζώου, καταρχάς να πούμε είναι ζώο, το οποίο είναι πάρα πολύ, έχει πάρα πολλές διαφορετικά είδη, ναι, διαφορετικές οικολογικές απαιτήσεις, επομένως πρέπει να ξεκαθαρίσουν, καταρχάς αναφέρεται στα κοράλια εκείνα, τα οποία σχηματίζουν τους γνωστούς κοραλιογενείς υφάλους, έτσι, ναι, σε τροπικά νερά. Και ως προς αυτό, ναι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Και πρέπει να πούμε ότι μάλιστα και το άρθρο, στο βαθμό που διάβασα την αρχική δημοσίευση, αναφέρεται μόνο στην αύξηση της θερμοκρασίας, έτσι. Δεν λαμβάνει υπόψη όλες τις άλλες απειλές και πιέσεις. Σωστά, βέβαια. Οι οποίες είναι και συνδεδεμένες με την κλιματική αλλαγή, οξύνηση δηλαδή των θαλασσών, που δεν λαμβάνει υπόψη, που επίσης θα πλήξει τα κοράλια με πάρα πολλούς τρόπους. Αλλά ταυτόχρονα εξακολουθούμε να ασκούμε πάρα πολλές πιέσεις οι ίδιοι εμείς σε πρώτο χρόνο, απειλώντας και τους πληθυσμούς που ήδη επιβιώνουν ασχέτως της πίεσης της κλιματικής αλλαγής. Έτσι. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τη Μεσόγειο και για τα δικά μας τα νερά, να πούμε. Μάλιστα, και αναφέρει το άρθρο χαρακτηριστικά ότι κατά διάρκεια αυτής της θερμικής καταπώνησης τα φύκια κατά κάποιο τρόπο χωρίζονται από τα κοράλια. Και φέρνει αυτό το παράδειγμα που τα φύκια είναι η τροφή κατά κάποιο τρόπο, παρέχουν τροφή στα κοράλια. Τα μικροφύκια, αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι, ας μιλήσουμε λοιπόν ειδικά για τα κοράλια τα οποία σχηματίζουν υφάλους στα τροπικά νερά, έτσι, ναι, γιατί έχουμε πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Είμαστε λοιπόν στο φύλλο των κνιδόζων και έχουμε και ένα υποφύλλο των ανθόζων. Ανθόζωα, γιατί μοιάζουμε άνθη, αλλά είναι ζώα. Αυτό το οποίο είναι ένα κοράλι, στην πραγματικότητα είναι μπορούμε να το φανταστούμε σαν μια μικροσκοπική ανεμόνη. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτή η μικροσκοπική ανεμόνη μπορεί να έχει έναν εξωσκελετό ή μπορεί να μην έχει. Όταν έχει έναν τέτοιο εξωσκελετό, που συνήθως είναι και ασβεστητικός, έχουμε τα λεγόμενα σκληρακτίνια ή σκληρά κοράλια. Κάποια λοιπόν από αυτά, τα περισσότερα από τα σκληρακτίνια, έχουν αναπτύξει μια πάρα πολύ ιδιαίτερη και πάρα πολύ έξυπνη στρατηγική συμβίωσης, όπου έχουν ενσωματώσει στο δέρμα τους κάποια μικροφύκη, τα οποία κανονικά συναντάμε να ζουν στη στήλη του νερού. Ζουν ελεύθερα στη στήλη του νερού, φωτοσυνθέτουν, δεινομαστιγωτά λέγονται αυτά. Τα συγκεκριμένα κοράλια λοιπόν κάποια στιγμή, μιλάμε τώρα για εκατομμύρια χρόνια πριν, μιλάμε για μια σχέση που ξεκίνησε την εποχή των δεινοσαύρων και από ό,τι φαίνεται ήταν τόσο καλή που αυτή επιβίωσε, ενώ οι δεινόσαυροι όχι.
Και έχουν λοιπόν φτιάξει αυτή την πρωτότυπη συμβίωση, όπου το κοράλι παρέχει στην πραγματικότητα ένα ασφαλές καταφύγιο, ένα χώρο να ζει το μικροφύκος. Μιλάμε για πολλά μικροφύκια, ένα κοράλι, έτσι, ναι. έτσι, όχι μονάχα ένα. Και ταυτόχρονα τα μικροφύκια αυτά φωτοσυνθέτουν, προσφέροντας μέρος της τροφής του, σημαντικό μέρος της τροφής, στο ίδιο το κοράλι. Άρα το κοράλι καταφέρνει να επιβιώνει έτσι με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και σε νερά τα οποία δεν είναι πλούσια σε τροφή. Και είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη και πάρα πολύ δυνατή κοινωνικά σχέση. Τώρα, το πρόβλημα λοιπόν είναι θέμα φυσιολογίας αυτό του οργανισμού, ότι όταν θα υποστεί έντονο θερμικό στρες το κοράλι, αυτή η θερμική καταπώνηση, αποβάλλει, ναι. αποβάλλει αυτά τα οποία είναι και αυτά που δίνουν το χρώμα λοιπόν στο κοράλι, γιατί το σκελετός κοραλιού, όπως είπαμε, ασβεστητικός, είναι συνήθως λευκός, άσπρος. Και μόλις λοιπόν αποβάλλει τα μικροφύκια αυτά, χάνουν και το χρώμα τους, και από εκεί και πέρα το κοράλι μπορεί να συνεχίσει να επιβιώνει, έστω και λευκασμένο. Ναι. Και εάν το θερμικό επεισόδιο δεν είναι παρατεταμένο και οι συνθήκες ευνοήσουν, θα μπορούσε ενδεχομένως να αποκαταστήσει ξανά τη σχέση του και να επιβιώσει. Ή να μην τα καταφέρει και να φτάσει μέχρι. Πολλές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, βάζουμε στόχους που δεν θα τους πετύχουμε, αλλά και αν τους πετύχουμε, βλέπουμε παράδειγμα μέσα από έρευνα πανεπιστημίων, οι επιπτώσεις και πάλι είναι πάρα πολλές. Να σε ευχαριστήσω θερμά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα. Ήθελα απλά να σας πω βέβαια, ότι κάποια στιγμή θα ήταν ναι. πολύ ωραίο να ασχοληθούμε και με τα κοράλια της Μεσογείου και των Ελληνικών θαλασσών και όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Δεσμευόμαστε. Κάτω από τη δική μας άγνοια και τη δική η επόμενη μας συζήτηση, η επόμενη συζήτηση θα έχει στην ατζέντα το συγκεκριμένο θέμα. Τέλεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.